τη Ρένα Κουμιώτη να μας πει ένα μοναδικό τραγούδι από τους πιο πετυχημένους, τους πιο ωραίους δίσκους που κυκλοφόρησαν στην ελληνική δισκογραφία σε μουσική πλέσα και στίχους Παπαδόπουλου. Και θα πούμε επίσης τώρα μια καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν υπεραισιόδοξο, θα το εξηγήσω λίγο αργότερα, στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον αγαπητό κύριο Θεόδωρο Καράγλου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα από το Φλάς. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Θεοδωρακίδη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένη από το Θεό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και ξεκινάμε το υπεραισιόδοξο. Ειλικρινά, γιατί πριν από λίγο έκανα κλικ στη Βόρεια, διαβάζω ένα άρθρο δικό σας. Και με συγχωρείτε, θα το κάνω πολύ ελεύθερα το σχόλιο, και επειδή ξέρετε μεταξύ μας τα λέμε πολύ καθαρά. Μου φάνηκε τόσο αισιόδοξο που νόμιζα ότι ήταν από άλλη ημερομηνία. Δηλαδή, ειλικρινά, τέτοια αισιοδοξία, και συγχωρέστε με, θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι έτσι. Και το λέω πολύ καθαρά, γιατί ξεκινάω κατευθείαν με την πανδημία και να σας μεταφέρω και ένα μήνυμα ακροατή, χωρίς να ξέρω ότι θα μιλήσουμε μαζί σας. Το έλεγα λίγο νωρίτερα και στην κυρία Ξενογεννακοπούλου, που δεν ξέρω αν μας ακούγατε καθόλου. Πως μια οικογένεια για να κάνει, για παράδειγμα, ένα PCR, αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Και κρατάω τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη, πως είπε ότι σήμερα θα δούμε το πλαφόν και θα δούμε τι τιμή θα κοστίζει. Και θα ήθελα πολύ απλά να σας ρωτήσω, γιατί πολιτικός είστε, χρόνια εκλέγεστε, γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα όλο αυτό και φτάνουμε στο σημείο, στο διατάφτα, και παίρνετε τέτοια μέτρα, δηλαδή με το πλαφόν. Γιατί δεν το ορίσατε από την αρχή? Μισό λεπτό λίγο να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάω από το χαρακτηρισμό. Υπεραισιόδοξος. Αισιόδοξος είμαι. Υπεραισιόδοξος δεν είμαι. Γιατί δεν είμαι θεροβάμων, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι. Δεν θέλω να είμαι θεροβάμων και να δω. Το είπα πολύ θετικά, κύριε Υπουργέ, και πολύ καλό. Καταλαβαίνω. Αισιόδοξος όμως είμαι γενικότερα, έτσι, και αυτό είναι γεγονός και το αιτιολογώ. Και στο άρθρο στο οποίο αναφέρεστε, που έστειλα και δημοσιεύτηκε σήμερα στο site το Βόρεια, είναι οι λόγοι που πρέπει να αισιοδοξούμε για το 22, που αναλύω τις δύο περιπτώσεις. Στέκομαι σε δύο ζητήματα, σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία, που είναι το πρώτο στο αγαθό, και σε ζητήματα που έχουν σχέση με την οικονομία. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο ζήτημα, το ζήτημα που αφορά την πανδημία, που μας ταλαιπωρεί εδώ και 22 μήνες. Έτσι, σε δύο μήνες κλείνουμε τα δύο χρόνια που θυμόμαστε όλοι μας ότι αρχές Μαρτίου του 2020 είχαμε το ξεκίνημα της πανδημίας στη χώρα μας, από εδώ δυστυχώς πάλι από την πατρίδα μας, τη Θεσσαλονίκη, που βέβαια στη συνέχεια κυριάρχησε, και αυτό δημιούργησε την οικονομική κρίση, η οποία υφίσταται με τις παρενέργειες που έχει φέρει στην οικονομία. Και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί. Στο πρώτο ζήτημα, ακριβώς, στο πρώτο ζήτημα. Να πω λοιπόν ότι είμαι αισιόδοξος γιατί. Γιατί βλέπω ότι προχωράει πολύ θετικά ο εμβολιασμός. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 7,5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει έστω την πρώτη δόση, τα 7 εκατομμύρια που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, και ήδη είναι 3.600.000 και προχωρούν κάθε μέρα με 60-70.000 τρίτη δόση εμβολίου, αυτούς οι οποίοι κάνουν την τρίτη δόση. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε επίπεδο, χθες έβγαλε επίσημα στοιχεία το Υπουργείο, ότι είμαστε στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριακά είμαστε λίγο παρακάτω. Τι είπε γύρω στο Μιστοκλέος, το να ακούσαμε στην ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το εμβόλιο προχωράει καλά, και ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις αντιρρήσεις τους ή φοβόντουσαν, δεν αναφέρομαι σε αυτούς που βλέπουν συνωμοσίες και θεωρίες έτσι που δεν μπορώ να τις καταλάβω με βάση τη λογική μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που προφανώς υπάρχει ένα σκληρό ποσοστό της τάξης του 10% που δεν πρόκειται να κάνει το εμβόλιο, ό,τι και να τους κάνουμε. Αλλά αναφέρομαι στον κόσμο ο οποίος προβληματιζόταν, ο οποίος φοβόταν, ο οποίος προχώρησε και κάνει το εμβόλιο και είναι πολύ θετικό. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, βλέπω ότι η μετάλλαξη όμικρον, η οποία κυριαρχεί, χθες διάβαζα συγκεκριμένα σε κάποιο site ότι αυτή τη στιγμή είναι το 70% των κρουσμάτων η όμικρον, και αναμένεται ότι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα είναι το 100%. Αναφέρεστε στις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΟΔΗ, του κ. Ζαούτη, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε όλους τους ιστότοπους. Έλεγε λοιπόν ότι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα έχει κυριαρχήσει απόλυτα. Είναι μια μετάλλαξη που τουλάχιστον μέχρι στιγμής μας έχει δείξει ότι είναι μεν υπερμεταδοτική, αλλά έχει πολύ ήπια συμπτώματα. Γι' αυτό το λόγο, ενώ βλέπουμε 40.000 κρούσματα κάθε μέρα, βλέπουμε ότι δεν επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί άκουγα χθες ότι στο Ιπποκράτειο, ενώ πήγαν, δεν θυμάμαι το νούμερο, ένα πολύ μεγάλο νούμερο, 600 άνθρωποι με κορονοϊό, τελικά από αυτούς μπήκαν μέσα μόνο 40 για νοσηλεία και οι υπόλοιποι φύγαν. Ενώ παλαιότερα με πολύ λιγότερα κρούσματα μέναν μέσα 60-70 είχαμε κατά μέσο όρο. Ότι η Δέλτα είναι πολύ πιο βαριά. Ακριβώς. Με την Όμικρον ακόμη έχουμε ερωτήματα, θα τα ξέρουμε το επόμενο 15ήμερο, όπως μας είπε και νωρίτερα ο καθηγητής. Αυτό που είναι λοιπόν σημαντικό είναι ότι
ο εμβολιασμός προχωράει. Η μετάλλαξη όμικρον φαίνεται ότι είναι το κλείσιμο από ό,τι εκτιμούν οι επιστήμονες της πανδημίας. Οι πολίτες οφείλουν και πρέπει να είναι υπεύθυνοι όπως ήταν μέχρι τώρα με τις μάσκες, με τις αποστάσεις που πρέπει να κρατούν, με τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από την πολιτεία. Θεωρώ λοιπόν ότι στο μέτωπο της πανδημίας φαίνεται ότι ως την Άνοιξη, ως το Πάσχα, να το κάνω εγώ βαριά-βαριά, φέτος νομίζω ότι είναι και 24 Απριλίου, θα έχει τελειώσει η περιπέτεια αυτή και θα αναστάνουμε όλοι ανθρώπινα. Να λοιπόν ένας βασικός λόγος που με κάνει αισιόδοξο για την πορεία μας το 2022. Σε ό,τι αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο της οικονομίας. Προσέξτε, το 2021 η κυβέρνηση εκτιμούσε ότι θα έχουμε ανάπτυξη συν 3,6%. Τελικά φαίνεται ότι η ανάπτυξη θα κλείσει. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, μιλούσε πριν από 2 εβδομάδες το Σάββατο, όταν ψηφίσαμε τον προεκλογισμό πριν τα Χριστούγεννα, ότι θα κλείσουμε με ανάπτυξη περίπου 7,2%. Σας θυμίζω ότι ο προβλησμός έλεγε 3,6, άρα μιλάμε για διπλάσιο. Οι εκτιμήσεις όμως όλων των διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων και της Τράπεζας Ελλάδος είναι ότι θα είναι 8% περίπου, ίσως και περισσότερο. Άρα λοιπόν το 2021 κλείνουμε περίπου με την ύφεση που είχαμε το 2020. Το 2020 θυμίζω ότι είχαμε μείον 9%. Αν το 2021 κλείσει με συν 8%, σημαίνει ότι θα είμαστε μείον 1% σε σχέση με το. Καλά, κύριε Υπουργέ, το ξέρουμε πολύ καλά πως το 2020 δεν ήταν ακριβώς χρονιά, ήταν κάτι διαφορετικό για τον πλανήτη και δεν ήταν μόνο για τη χώρα και δεν θα επιμείνω σε αυτό. Το 2022, τελικά, ναι. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε, με βάση τον προπολογισμό που ψηφίσαμε, ότι θα είναι συν 4,5%. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μετριοπαθές και συντηρητικό σενάριο. Η εκτίμηση και η δική μου, αλλά και των διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων, είναι ότι θα ξεπεράσει το 6,5% η ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, στα τέλη του 2022, η εκτίμηση είναι ότι θα είμαστε πολύ καλύτερα από την αφετηρία που είχαμε το 2019, που ήταν επίσης μια πολύ καλή χρονιά. Ωραία, τα κρατάμε αυτά. Αναφερθήκατε στους λόγους για τους οποίους μπορεί να είστε αισιόδοξος. Αφαιρέσαμε τη λέξη υπέρ, εγώ υπερέβαλα. Ναι. Το παίρνω πίσω, εντάξει, προχωράμε τη συζήτηση. Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα μου απαντήσετε όμως και σε αυτό που σας ρώτησα. Γιατί δεν προβλέψατε νωρίτερα? PCR και rapid. Έτσι, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι δέχεστε και τηλέφωνα για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ένα λεπτό. PCR. Στα PCR και στα rapid υπήρχε μια διατίμηση η οποία έλεγε 60 ευρώ. Το maximum που μπορεί να πουληθούν τα PCR και 10 ευρώ το maximum που μπορεί να πουληθούν τα rapid test. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, στα rapid είδαμε ότι λόγω του ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση, υπήρχε και η δυνατότητα προσφοράς από τους φαρμακοποιούς, είδαμε ότι λειτουργήσε όπως πρέπει να λειτουργεί σε μια ελεύθερη καπιταλιστική οικονομία η ελεύθερη αγορά και η τιμή στην πλειοψηφία των φαρμακείων για τα rapid test που τα κάνουν και οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι των 5 ευρώ. Okay. Νομίζω το βλέπουμε παντού. Το άρα βλέπω. Λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ενώ βάλαμε ένα πλαφόν και είπαμε έως 10 ευρώ, τελικά η αγορά ίδια λειτουργήσε με ανταγωνιστικούς όρους και πήγε στα 5 ευρώ. Αντίθετα στα PCR, που είναι πιο πολύπλοκη η διαδικασία, δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει, είναι και πιο μεγάλο το κόστος βέβαια πρέπει να πούμε, γιατί θέλει μια εξειδικευμένη ανάλυση. Και το 60 ευρώ, αν δεν έγινε 50, μέχρι και 40 το έχω βρει εγώ. Σε εργαστήριο που κάνει. Στην καλύτερη περίπτωση, κύριε Υπουργέ. Ακριβώς. 40 με 50. Και υπάρχουν και πολλά που του κράτη έχουν και 60. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση και θα παρέμβει. Διαπίστωσε ότι υπάρχει το κενό αυτό και δεν λειτουργήσει όπως έπρεπε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Θα κάνει μια παρέμβαση. Θα είναι στα πλαίσια όμως της λογικής, γιατί θέλει και τους φαρμακοποιούς. Θέλει δηλαδή άλλη μια γραμμή φροντίδας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είναι τα φαρμακεία, να λειτουργεί και να λειτουργεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Άρα λοιπόν σήμερα θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Θεωρώ ότι θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 10%, κατά 10 ευρώ ίσως και περισσότερο το PCR και θα είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει τα εμβόλια και επιμένουν ακόμη να κάνουν PCR ή rapid test. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό λίγο περισσότερο. Επικαλούμε και την ιδιότητά σας οικονομολόγωσης. Ναι. Από ό,τι ξέρω, τόσα χρόνια δεν θα τα ξεχάσουμε. Ξέρετε, δεν τα υπολογίζετε. Πολύ απλά θα σας ρωτήσω το εξής. Αφού αναφερόμαστε στην οικονομία και εκτιμάτε πως πηγαίνει καλά και θα πάει ακόμη καλύτερα, γιατί δεν κάνουμε αυτό που έκαναν κάποιες χώρες στο εξωτερικό που δώσανε πολύ μεγάλη σημασία στην πρόληψη, στην ειδηλάτηση και εκτάκτως. Ας κάνετε αυτό που ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος, για παράδειγμα, της Αθήνας, και όχι μόνο, να προχωρήσετε στη συνταγογράφηση των PCR, ώστε να είναι δωρεάν και όσοι είναι ασφαλισμένοι να προχωρούν σε αυτό το μέτρο, έστω εκτάκτως. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό τώρα? Κοιτάξτε, η πολιτεία έδωσε 2 φορές τη δυνατότητα για self-test, self-test, τα οποία δόθηκαν δωρεάν σε όλους μας πριν την πρωτοχρονιά. Από εκεί πέρα, καταλαβαίνετε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας
και η οικονομία μας γενικότερα έχει κάποιες αντοχές και κάποιες ανοχές. Θεωρώ λοιπόν ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει. Προφανώς έχει υπολογιστεί το κόστος για την προμήθεια τόσο μεγάλης ποσότητας PCR, ότι είναι μεγάλο και δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα τα οποία εξετάζει η κυβέρνηση και από τη μία πλευρά και από την πλευρά της δημόσιας υγείας που είναι η πρόθεση, αλλά και από την πλευρά των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, και αναλόγως προχωράει. Δεν αποκλείω, αν εκτιμήσει ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από όλους τους ανθρώπους PCR 1 ή 2 να δοθούν και κάποια δωρεάν ή τέλος πάντων να συνταγογραφηθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως σας είπα ότι είναι και ζητήματα οικονομίας. Δεν μπορούμε, ξέρετε, η θέση μιας κυβέρνησης, μιας υπεύθυνης και σοβαρής κυβέρνησης είναι πολύ δύσκολη. Θα πρέπει δηλαδή να ακροβατήσει, προστατεύοντας από τη μια τη δημόσια υγεία και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και πάνω απ' όλα στη δημόσια υγεία, αλλά απ' την άλλη προστατεύοντας και την οικονομία, η οποία ήδη το 2021 έδειξε θετική ανταπόκριση, ότι έχει γερές βάσεις και ότι μπορεί να αναπτυχθεί, και θέλει να το προστατεύσει αυτό και για το 2022 για να απογειωθεί η ελληνική οικονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια άσκηση ισορροπίας που είναι δύσκολη. Εκτιμώ ότι μέχρι στιγμής το πάει καλά. Ας εμπιστευτούμε την κυβέρνηση, όπως μέχρι τώρα διαχειρίστηκε τα ζητήματα και της πανδημίας και της οικονομίας, θεωρώ με ικανοποιητικό τρόπο, γι' αυτό άλλωστε επιδοκιμάζεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις από τον ελληνικό λαό. Έτσι θα συνεχίσει να κάνει και πάλι. Υπάρχουν όμως δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, και με αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω. Θα ήθελα τη δική σας σκέψη, γιατί βλέπουμε τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και τη διαφορά που έχετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό, αλλά σε αυτό που αναφερθήκατε εσείς. 6 στους 10 στην τελευταία δημοσκόπηση ανέφεραν πως δεν είναι ευχαριστημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας σήμερα. Η αλήθεια είναι, κύριε Θεοδωρακίδη, ότι οι Έλληνες πολίτες, και όχι μόνο οι Έλληνες αλλά σε όλο τον κόσμο, έχουν κουραστεί. Έχουν κουραστεί γιατί είναι μια ταλαιπωρία. Καταλαβαίνω εγώ ότι τους 22 αυτούς μήνες υπάρχει μια ταλαιπωρία για όλους. Κλειστή αγορά, κλειστά μαγαζιά, κλειστή διασκέδαση, η νεολαία είναι στα κάγκελα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι στέρηση ελευθερίας. Πράγματα τα οποία ήταν δεδομένα και συνυπήρχαν στη ζωή μας, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα των 22 αυτών μηνών δεν υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν μια γκρίνια. Αλλά όταν μετά από 2,5 χρόνια, από τα οποία αν εξαιρέσουμε τους πρώτους 8 μήνες που ήταν από τον Ιούλιο του 19 μέχρι και το Φεβρουάριο του 20, που ήταν ένας παρατεταμένος μήνας του μέλητος για την κυβέρνηση, η κυβέρνησή μας έχει διαχειριστεί ένα σωρό προβλήματα, με πρώτο και σημαντικότερο από όλα το πρόβλημα της πανδημίας, και παρόλα αυτά το 40% του ελληνικού λαού λέει ότι είναι ευχαριστημένο, σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν αυτό το δείχνει στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών που έχουν αποδείξει ότι είναι σοβαρές και ότι πέφτουν μέσα στις δημοσκοπήσεις, ότι η διαφορά από 8,4 μονάδες το 19 στις 7 Ιουλίου στις εκλογές που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία είναι διψήφια, πάνω από 10, 12, 13, 14 ναι. μονάδες. Κάτι λέει αυτό. Κάτι σημαίνει ότι βλέπει ο κόσμος. Βλέπει μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί. Βλέπει έναν πρωθυπουργό που είναι ακίνητος και δεν έχει ούτε γιορτές, ούτε σχόλες, ούτε τίποτα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχει και φέρνει αποτελέσματα, και θεωρώ ότι αυτό το αναγνωρίζει και μας το πιστώνει. Να το κρατήσουμε αυτό. Τώρα λοιπόν διαβάζω σε έκθετες δηλώσεις που μου έρχονται από τα πρακτορία πως ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, έτσι με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, μιλώντας στην ορίθρα στο ΣΚΑ, είπε πως κάτω από τα 60 ευρώ. Κοντά στα 50 ευρώ θα οριστεί σήμερα η τιμή των PCR. Τώρα πήγα και εγώ. Προφανώς την ίδια ενημέρωση έχουμε. Κάτω των 50 ευρώ. Θα δούμε σήμερα το μεσημέρι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια αυτό που λέμε. Καλά. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι το 2022 καλύτερο και να ισχύουν και αυτά που είστε αισιόδοξος. Και ευχόμαστε για όλους. Να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ.